πρώτον, έχουμε πολλά σήμερα. Πρώτον, είμαι πολύ μικρός, πάρα πολύ μικρός, για να μιλήσω για τον Μίκη Θοδωράκη. Και δεν το φανταζόμουν και ποτέ στη ζωή μου, να σας πω την αλήθεια. Δεν ήμουν και προετοιμασμένος. Χθες το μεσημέρι ήρθε ο κεραυνός, με χτύπησε κατά κέφαλα. Και όταν συμβαίνουν αυτά, θα έχουμε αυτά που θα ακούσετε από εδώ και πέρα. Εν μέρη φταίει ο κεραυνός. Φταίει και το κεφάλι που δέχτηκε αυτόν τον κεραυνό. Αλλά έτσι είναι αυτά. Το κρατάμε πάντα αυτά. Πάντα αυτό. Είμαι πάρα πολύ μικρός, όχι ηλικιακά, σε όλα τα υπόλοιπα. Δεύτερον, θα μου επιτρέψει τον προσωπικό τόνο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, γιατί το σκεφτόμουν χθες μετά τον κεραυνό και λέω να ακολουθήσω καλύτερα προσωπικό τόνο. Τρίτον, και είναι και λίγο μεγαλύτερο αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μίκη Θοδωράκη. Ευχαριστώ τον Μίκη Θοδωράκη, γιατί μέσα από τα τραγούδια του έμαθα για τους πραγματικούς λαϊκούς αγώνες. Για το πείσμα των ανταρτών στο βουνό, για τη θυσία μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, για τις πέτρες της Μακρονήσου, για τον Οροπό, για τη Γιάρο, την Ικαρία, την όμορφη πόλη, για τους καημούς της Ξενιτιάς, για τις γειτονιές που μοσχοβολούν βασιλικό και ασβέστη, ποιος δεν το ξέρει. Ποιος δεν το έχει τραγουδήσει, για τη Μαργαρό, τη Μυρτιά, τις καμπάνες που σημαίνουν, το καρτέρεμα του Ματουχάουζεν, μέχρι και το Χελιδόνι και τα ετόμορφα ψηλά βουνά της δικαιοσύνης. Για τη δολοφονία του Λαμπράκη, τον ευχαριστώ και γι' αυτό, γιατί έτσι μάθαμε οι περισσότεροι όλα αυτά τα γεγονότα από αυτό το τραγούδι, και για το πώς πήρε λίγο μετά τον Πέτρουλα, τον Σωτήρη Πέτρουλα. Για τον Αντρέα που τον χτυπάνε το βράδυ στην Ταράτσα, από εκεί μάθαμε, καταρχήν ήταν ωραίο ερέθισμα. Ανατρέξαμε μετά στις πηγές και στις διηγήσεις. Ευχαριστώ τον Μίκη Θοδωράκη που μου φύτεψε στην ψυχή τον Ελίτη, τον Σεφέρη, τον Ρίτσο, τον Λιβαδίτη, τον Καμπανέλη, τον Αναγνωστάκη, τον Βάρναλη και τόσους άλλους. Τον ευχαριστώ γιατί μέσα από τις ολοζώντανες διηγήσεις του, του ιδίου, έμαθα την σύγχρονη ιστορία με τις διώξεις πατριωτών, την αυθαιρεσία του παρακράτους, το διχασμό του δεξιού κράτους, την παρανομία και την αντίσταση. Χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν αυτό που είμαι, και νομίζω κανείς, κανένας Έλληνας, τα τελευταία 50-40 χρόνια δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα. Από χτες όμως, δυστυχώς, λόγω και του κεραυνού, τον ευχαριστώ και για κάποιους επιπλέον λόγους που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Τον ευχαριστώ που μου έδειξε τι σημαίνει κατάντια. Πόσο εύκολα κατρακυλάς σε αυτήν όταν δεν έχεις ρίζες. Όχι όταν δεν έχεις παρελθόν, όταν δεν έχεις ρίζες βαθιές και γερές. Πόσο από εχθές είναι να σε αγκαλιάζει το παπαδαριό, να σε χειροκροτεί το φασισταριό και να σε χρησιμοποιεί το δημοσιογραφικό αλυταριό. Αυτό συνέβη χθες, το είδαμε και όλοι είμαστε, νομίζω, αρκετοί, όχι όλοι, υπό την επίρρεια αυτού του γεγονότος. Τον ευχαριστώ τον Μίκη Θοδωράκη πραγματικά που μου θύμισε ότι η φράση «ενότητα του λαού» είναι κύβδηλη, φούσκα. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα του τραπεζίτη με τον δανειολήπτη, του βιομήχανου και του εργάτη, του εφοπλιστή και του ναυτικού. Ότι οι μπαρούφες περί εθνικής ενότητας κρύβουν τη λύσα των λύκων απέναντι στο πρόβατο, τα σάλια του λιονταριού απέναντι στην αντιλόπη. Αν έχετε δει σχετικά, πολύ ωραία ντοκιμαντέρ κατά τα άλλα. Τον ευχαριστώ γιατί ότι την ελληνική κοινωνία, ότι την κάθε κοινωνία, τον ευχαριστώ που μου το υπενθύμησε, ότι την ελληνική κοινωνία, την κάθε κοινωνία, τη χωρίζουν τα συμφέροντα διαφορετικών ομάδων και ότι οι οικονομικά ισχυρές ομάδες κάθε κοινωνίας κρύβουν τις επιδιώξεις τους και προσπαθούν πάντα τα δίκαια κοινωνικά αιτήματα των ανίσχυρων ομάδων να τα μετατρέπουν σε εθνικά αιτήματα, όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν. Το ανησυχητικό είναι ότι αυτές τις επιδιώξεις, τις ενστερνίζονται και οικονομικά αδύνατοι, το έχουμε ζήσει πολλές φορές. Μπορεί να πεινάς, παραδείγματος χάρη, να είσαι χρεωμένος, αλλά να είσαι απόγονος σπουδαίων προγόνων. Πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να είσαι άνεργος, κακοπληρωμένος και να μην είσαι υπερήφανος για τον εαυτό σου, αλλά είσαι υπερήφανος για τον Μέγα Αλέξανδρο. Τον ευχαριστώ γιατί μου είπε, μου έδειξε, μου θύμισε ο Μίκης Θοδωράκης χθες να θεωρείς ότι πρέπει να θεωρείς ψυχή σου το όνομα της Μακεδονίας, όχι την παιδεία όμως, όχι την καλλιέργεια, όχι τον πολιτισμό. Τον ευχαριστώ που μου θύμισε να μην ξεχάσω ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, κυρίαρχες δυνάμεις προσπαθούν να αντικαταστήσουν τους κοινωνικούς αγώνες κατά της λιτότητας με και καλά εθνικούς αγώνες για μια υπόθεση που για όλο τον πλανήτη είναι λυμένη. Μου έδειξε επίσης, και γι' αυτό τον ευχαριστώ, πόσο δύσκολο είναι να είσαι συνεπής μέχρι το τελευταίο λεπτό της ζωής σου. Όμως μέχρι το τελευταίο. Και πόσο κομβικό μπορεί να είναι το προτελευταίο λεπτό στη ζωή τέτοιων ιστορικών προσωπικότητων. Μου έδειξε επίσης, και γι' αυτό τον ευχαριστώ, τη διαφορά μεταξύ γεμάτης πλατείας το Δεκέμβρη του 1944 και γεμάτης πλατείας το Φλεβάρι του 2018. Μου έδειξε επίσης ότι κάθε τι μαζικό δεν είναι κατά ανάγκη και σωστό, και γι' αυτό τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως.
Τον ευχαριστώ επίσης για την απέχθεια που μου επιβεβαίωσε μέσα μου, την απέχθεια για το ρεύμα της μάζας, την ευκολία της, της μάζας πάντα, στον τρόπο σκέψης, την εθελοτυφλία της, την εύπεπτη σκέψη που έχει και την επιφανειακή ανάλυση. Ναι, προφανώς δεν ήταν φασίστες όλοι όσοι ήταν εκεί, αλλά πότε τελικά και πώς αρχίζεις να φασιστικοποιείσαι, αν υπάρχει αυτή η λέξη. Με όλες τις αναλογίες θα σας θυμίσω, θα σας πω, το ξέρετε, ότι η νεολαία της Γερμανίας του Μεσοπολέμου δεν φανταζόταν ότι θα ήταν αυτή που θα γύριζε σε φέρετρα μερικά χρόνια αργότερα, ούτε οι ενήλικες της Γερμανίας του Μεσοπολέμου ήθελαν να ψήνουν σε φούρνους τα πτώματα των Εβραίων. Προφανώς δεν το ήθελαν, αλλά έγινε γιατί το ήθελαν κάποιοι, που όμως ποτέ δεν το είπαν καθαρά στη Γερμανία τότε και ποτέ δεν τα λένε αυτά καθαρά, πάντα και εδώ τώρα, και που όλοι αυτοί πάντα μιλούσαν για ισχυρή και καθαρή Γερμανία τότε, για ισχυρή και καθαρή Ελλάδα σήμερα. Τον ευχαριστώ που μου τα θύμισε όλα αυτά και μου θύμισε όλα αυτά που συχαίνομαι να χαϊδεύω την πόλη και αφέλεια και την άγνοια του πλήθους, να σιγοντάρει στην επιπολαιότητα της μαζικής σκέψης, να βροντοφωνάζεις ότι θέλεις τη Μακεδονία ελληνική ενώ η Ελλάδα δεν είναι ελληνική. Ούτε δρόμοι, ούτε λιμάνι, ούτε αεροδρόμοι, ούτε παραλίες, ούτε πετρέλαια, ούτε δάνεια, τίποτε. Τον ευχαριστώ που με βοήθησε να τελειώσω μια και καλή με τους μύθους, τα σύμβολα και τα περίφημα κεφάλαια του έθνους. Τον ευχαριστώ έτσι κι αλλιώς γιατί με βοήθησε να απενεχοποιηθώ. Νομίζω κάτι πολύ σημαντικό, φταίει και ο κεραυνός, το είπαμε. Τον ευχαριστώ που κατάλαβα ότι ο αγώνας μας για καλύτερο αύριο, κάποιοι το έχουμε αυτός βίδα στο μυαλό, είναι ακόμη πιο δύσκολος χωρίς πατέρες και χωρίς πατερίτσες από το παρελθόν. Μπορούμε και χωρίς αυτές, μπορούσαμε δηλαδή εδώ και καιρό, αλλά για λόγους συναισθηματικούς τις κρατούσαμε στα χέρια. Τον ευχαριστώ που με απέδειξε γιατί δεν έπρεπε να ήμουν στο Σύνταγμα χθες. Τον ευχαριστώ επίσης, είδατε που σας ευχαριστώ πάρα πολλά, που μου υπενθύμισε την αναγούλα για τις μπούρδες περί εθνικής ενότητας, κυρίαρχου λαού και υπερήφανου λαού. Και είναι μπούρδες γιατί αυτός ο λαός δείχνει μαζικότητα και υπερηφάνεια όταν έχει εξασφαλίσει ότι δεν έχει κόστος η όποια διαμαρτυρία του. Όταν είναι συμβατή με τα θέλω των ισχυρών. Όταν ο όποιος αντίπαλος είναι σιγουράκι. Αν αυτή τη στιγμή κάποιος απειλεί την εθνική και πολύ σημαντικά μάλιστα την εθνική κυριαρχία, είναι η πανίσχυρη Τουρκία και όχι τα ανύπαρκτα Σκόπια. Γιατί? Γιατί λοιπόν η ψυχή να είναι η Μακεδονία και όχι το Αιγαίο. Ποιος όρισε ότι πρέπει να είναι ο Βορράς? Από τη Μακεδονία οι βόρειοι γείτονές μας έχουν πάρει το όνομα. Οι ανατολικοί γείτονες, οι φίλοι μας οι Τούρκοι, με τις συνεχείς απειλές, παραβάσεις και παραβιάσεις κάθε μέρα δεν μας παίρνουν κάτι. Δεν νιώθετε να προσβάλλετε κάτι από τα F-16 που φτάνουν μέχρι την Εύβοια ή τη Μύκονο ή δεν ξέρω εγώ που αλλού? Τι άλλα κάρτη περηφάνεια είναι αυτή? Είμαστε ατρόμητοι μόνο προς τα πάνω, όχι προς τα δίπλα, όπως κοιτάμε το χάρτη δεξιά. Επίσης, σε Μακεδονία και Αιγαίο και Πελοπόννησο και Θεσσαλία και Κρήτη χρωστάνε μέχρι και τα τρισέγγωνα. Ένα χρέος που μας φορέθηκε. Δεν το επιλέξαμε, δεν μας το είχε πει κανείς. Η ψυχή μας τι λέει για αυτό το χρέος? Και κυρίως τι λέει η ψυχή μας για το ξεπούλημα της χώρας για τα επόμενα 99 χρόνια, όπως ξέρετε, με τα μνημόνια. Πρώτο, δεύτερο και κυρίως τρίτο. Τον ευχαριστώ λοιπόν τον Μίκη Θοδωράκη που μου θύμισε ότι ναι, δεν είναι όλοι φασίστες, αλλά ότι μπορούν να γίνουν όλοι φασίστες. Ακόμη και χωρίς να το καταλάβουν, ότι υπάρχουν διαβαθμίσεις μέχρι να μπει στο τάγμα εφόδου, ότι η ανοχή είναι το πρώτο σκαλί και το είδαμε χθες πάρα πολύ εύγλωτα. Τον ευχαριστώ που μου υπενθύμισε να μην ξεχάσω ποτέ και να μην ξεχνάω να μπερδεύω τον αριστερόστροφο φασισμό με τον φασισμό. Γιατί ο φασισμός είναι ένας και μοναδικός. Είναι μόνο μαύρος. Έχει μόνο αγγελωτό σταυρό, διαιρεί, στοχοποιεί και δολοφονεί. Γιατί το μόνο που μπορεί να κάνει αριστερόστροφα ο φασισμός είναι να γυρνάει με αριστερή φορά το μαχαίρι στην καρδιά του φύσα. Τον ευχαριστώ που μου τα θύμισε, που μου θύμισε τελικά ότι δεν είναι η ελπίδα, αλλά η ξεφτύλα που πεθαίνει τελευταία. Τον ευχαριστώ και λυπάμαι. Εγώ το Μίκη δεν μπορώ, σας το λέω ειλικρινά, δεν ξέρω ποιους αφορά. Δεν μπορώ και δεν θέλω και δεν πρέπει να το μοιράζομαι με φασίστες. Δεν θέλω να μας ενώνει με τους φασίστες ο Μίκης Θοδωράκης. Αυτόν τον Μίκη δεν θέλω να το μοιράζομαι, σας το χαρίζω. Δεν είναι δικός μου, δεν είναι δικός μου Μίκης. Είναι όλος δικός σας, πάρτε τον. Θα ήθελα να δω τι θα τον κάνετε γιατί δεν ξέρετε τίποτα από αυτά που λέει. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τίποτα από αυτά που έχει γράψει. Και τον ευχαριστώ που μου δίνει το δικαίωμα. Πολύ ταπεινά και εγώ πάρα πολύ μικρός το ξαναλέω να ζητήσω εγώ συγγνώμη ταπεινά από τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον Σωτήρη Πέτρουλα, τον Ανδρέα Λεντάκη, τους 200 συντρόφους της Κεσαριανής, τον Νίκο Μπελογιάννη, τους χιλιάδες εξόριστους που δεν έγιναν ποτέ εθνικό σύμβολο, δεν τους έμαθε κανείς, τους χιλιάδες νεκρούς, τους χιλιάδες ονειροπόλους, τους χιλιάδες αγωνιστές, απλούς ανθρώπους που μέχρι τέλους πάλεψαν να κρατήσουν
το όνομα και την ιστορία τους καθαρή και κρυστάλλινη, που δεν τραγούδησαν το σώπα που να είναι θα σημάνουν οι καμπάνες μαζί με ανθρώπους που έχουν στα χέρια τους χαραγμένα τον αγγιλωτό, χαραγμένο τον αγγιλωτό σταυρό. Για μένα χθες, όπως έχετε καταλάβει πέρα από τον κεραυνό, ήταν μια πάρα πολύ σημαντική μέρα και σημαδιακή μέρα και θλιβερή μέρα. Περνάς στην ιστορία, γιατί χτες πέθανε ο Μίκης Θοδωράκης. Δεν ξέρω να το ακούσατε. Έφυγε ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ένας μεγάλος πνευματικός άνθρωπος, ένας κορυφαίος δημιουργός, ένας ζωντανός θρύλος που μεγαλούργησε όταν ήταν γιωμένος με τις αγωνίες του λαού μας. Ο Μίκης Θοδωράκης έφυγε χτες και μας άφησε ένα πλούτο μουσικής, ένα τεράστιο έργο, μια σημαντική παρακαταθήκη. Δεν την αμφισβητεί κανείς. Ήταν μια μέρα σημαδιακή και κάθε χρόνο τέτοια μέρα, την 4η Φεβρουαρίου, θα την τιμούμε. Θα τιμούμε τη μνήμη του και θα θυμόμαστε το θάνατό του. Θα τον έχουμε πάντα ψηλά στο μυαλό και στην καρδιά μας. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Ένα, μόνο μία φράση, μόνο δύο λέξεις.